Καλησπέρα σα. Είμαι ο Σταύρο Πολάκη στην εκπομπή Εν Αρχή Ο Λόγο. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με την Κατερίνα Γόγου. Η Κατερίνα Γόγου ήταν Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιό. Ξεκίνησε από μικρή την καριέρα στην ηθοποιία, αλλά αργότερα στράφηκε στην ποιήση. Ω ηθοποιό είναι γνωστή περισσότερο για δευτερεύοντε ρόλου. Όπω στην ταινία Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο ή το μια τρελή τρελή οικογένεια. Οι ρόλοι τη συνήθω απεικόνιζαν αστείε και ανέμελε γυναίκε της έχει απονεμηθεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου. Για την ταινία Το Βαρύ Πεπώνη. Ω ποιήτρια, από την άλλη, είναι γνωστή για τον αντισυμβατικό και συνειρμικό τρόπο γραφή τη, καθώ και τι αναρχικέ τη ιδέε. Η Αφροδίτη Μάνο έχει αναφέρει για την ποιήση τη Γόγου, ο τρόπο γραφή τη δείχνει έναν άνθρωπο πάρα πολύ ευαίσθητο. Έναν άνθρωπο που έχει βγάλει το δέρμα του και ζει σε φοβερέ εντάσει. Σε αυτό το σημείο θα πάμε να τη γνωρίσουμε μέσα από τα δικά της κείμενα. Θα έρθει καιρός. Θα έρθει καιρός που θα αλλάξουν τα πράγματα. Να το θυμάσαι Μαρία. Θυμάσαι Μαρία στα διαλύματα εκείνο το παιχνίδι που τρέχαμε κρατώντας τη σκητάλη. Μην βλέπεις εμένα. Μην κλαις. Εσύ είσαι η ελπίδα. Άκου. Θα έρθει καιρός που τα παιδιά θα διαλέγουν γονιούς. Δεν θα βγαίνουν στην τύχη. Δεν θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γερμένου απ' έξω. Και τη δουλειά θα τη διαλέγουμε δεν θα είμαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια. Οι άνθρωποι σκέψου θα μιλάνε με χρώματα και άλλοι με νότες. Να φυλάξει μονάχα σε μια μεγάλη φιάλη με νερό, λέξεις και έννοιες σαν κι αυτές. Απροσάρμοστη, καταπίεση, μοναξιά, τιμή, κέρδος, εξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας. Είναι Μαρία, δεν θέλω να λέω ψέματα, δύσκολη καιρή και θα έρθουν και άλλοι. Δεν ξέρω, μην περιμένεις και από μένα πολλά τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένει άνθρωπο. Θα την αλλάξουμε τη ζωή. Παρόλα αυτά, Μαρία. Καμία φορά. Καμία φορά ανοίγει η πόρτα σιγά σιγά και μπαίνει. Φορά άσπρο κατά κουστούμι και λινά παπούτσια. Σκύβει. Βάζει τοργικά στη χούφτα μου 72 φράγκα και φεύγει. Έχω μείνει στη θέση που μ' για να με ξαναβρει. Όμω πρέπει να έχει περάσει πολύ καιρό, γιατί τα νύχια μου μακρύνανε, και οι φίλοι μου με φοβούνται. Κάθε μέρα μαγειρεύω πατάτε. Έχω χάσει την φαντασία μου. Και όταν ακούω Κατερίνα, τρομάζω. Νομίζω πω πρέπει να καταδώσω κάποιον. Έχω φυλάξει κάτι από κόμματα με κάποιον που λέγανε πω είσαι εσύ. Ξέρω πω λένε ψέματα οι εφημερίδε. Γιατί γράψαν πω σου ρίξαν στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε. Σε όσους πάσανε. Σε όσους πάσανε. Σε όσους κρατάνε. Κουρελιασμένοι από τα γρυμμένα κύματα. Πεταμένα υπολείμματα για πάντα από εδώ και μπρο στο σκοτεινό θάλαμο της γης. Με ισκιωμένο το μυαλό από το ξέφρενο κυνηγητό της ασάλευτης πορεία των άστρων. Οι τελευταίοι απόθεσαν το κουρασμένο κεφάλι τους θυσία στην τελετουργία των ανεμοστρόβιλων καιρών και άνθρωποι δεν υπήρχαν και ένα άσπρο χιόνι σιωπής σκέπασε οριστικά τις βυθισμένες πόλεις. Σε αυτό το σημείο τελειώνει η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας συνέχεια.